Καλησπέρα σας κύριε Σοφιανέ από την Κεντρική Ελλάδα και τη Λαμία. Καλησπέρα, ακούγομαι έτσι? Σας ακούμε, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διάθεση να μιλήσουμε απόψε. Μια πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα, μια μπόχα που μας έχει όλους βάλει σε μια άλλη διαδικασία σκέψης και αποστροφής προς όλα αυτά. Τα καταγγέλνουν και τα πολιτικά κόμματα, άκουσα και τη δική σας καταγγελία. Λέτε για εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί στον καλλιτεχνικό χώρο. Είναι βέβαια πολύπλευρο αυτό το ζήτημα και δεν έχει να κάνει μόνο με τα εργασιακά. Βεβαίως όλες αυτές οι σοβαρές καταγγελίες και πόσο μάλλον η εξέλιξη που υπάρχει με τον Διευθυντή του Εθνικού, με τις αποτρόπιες, με τα αποτρόπια γεγονότα που έρχονται στην επικαιρότητα, που επιβεβαιώνουν φήμες που ακούγονταν στο παρελθόν, φήμες που δεν είχε ακούσει η κυβέρνηση όταν τον επέλεξε για Διευθυντή του Εθνικού, κατηγορίες οι οποίες δεν ακούστηκαν από την κυβέρνηση όταν υπήρξαν και τον διατηρούσε στη θέση του. Βεβαίως όλες αυτές οι καταγγελίες και ιδιαίτερα οι καταγγελίες που αφορούν την σεξουαλική κακοποίηση, την παρενόχληση, τους βιασμούς, την παιδεραστία, πέρα τον αποτροπιασμό που δημιουργούν σε όλους μας, πρέπει να ρίξουν το φως και στις συνθήκες. Στις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν στους θύτες αλλά και στα θύματα να βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες ενέργειες, να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανασφάλεια, με μια βεβαιότητα, με μια ζούγκλα κυριολεκτικά που ιδιαίτερα στο χώρο του πολιτισμού κυριαρχεί όλη αυτή την περίοδο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι εδώ και ένα χρόνο ο χώρος του πολιτισμού είναι κλειστός. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι και για αυτό το γεγονός και για το γεγονός ότι δεν στήριξε αυτούς τους ανθρώπους όλη αυτή την περίοδο, οι οποίοι βρίσκονται σε αναδουλειά και οι οποίοι φυσικά βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και με την πίεση λόγω και του επαγγέλματος το οποίο κάνουν. Θεωρούμε ότι η κίνηση του Πρωθυπουργού είναι κυριολεκτικά ένας αντιπερισπασμός να γίνει συζήτηση για των πολιτικών αρχηγών την Πέμπτη. Θεωρούμε ότι αυτά που θα εξαγγείλουν ίσως να είναι κάποιες κινήσεις να επαναφέρουν ζητήματα στον ποινικό κώδικα που οι ίδιοι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ απλοποίησαν όσον αφορά αυτά τα εγκλήματα. Τότε τα είχαμε καταψηφίσει. Ευκαιρία είναι, εν πάση περιπτώσει, να επανέλθουν ακόμα πιο σοβαρές ποινές, να μειωθεί η παραγραφή που υπάρχει, το χρονικό διάστημα παραγραφής το οποίο είχε μειωθεί να επανέλθει, γιατί κυριολεκτικά μιλώντας για την παιδεραστία μιλάμε για ένα αποτρόπιο έγκλημα το οποίο δεν μπορεί να παραγράφεται. Μπαίνουν πολλά ζητήματα και έχετε δίκιο σε σχέση με όλο αυτό και το αν πρέπει να παραγράφονται ή όχι τέτοια αδικήματα όσο διάστημα και αν έχει περάσει. Μπαίνουν και άλλα ζητήματα για αυτούς που γνώριζαν και δεν μιλούσαν έως τώρα. Για το χειρισμό του όλου θέματος. Είναι πάρα πολύ λυπηρό και επηρεάζει πολύ βέβαια την κοινωνία αυτή η εξέλιξη, που ουσιαστικά είναι η συνέχεια των καταγγελιών από τον αθλητισμό. Έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου, κύριε Σοφιανέ, ουσιαστικά. Ακούστε, οι σοβαρές καταγγελίες που έκανε η κυρία Μπεκατόρου έδωσαν τη δυνατότητα να έρθει στην επικαιρότητα αυτά τα αποτρόπαια γεγονότα, μιλώντας πάντα, αν θέλετε, και ιδιαίτερα για τις κάθε είδους σεξουαλικές κακοποιήσεις, βιασμούς, παιδεραστίες και όλα αυτά τα οποία ακούμε. Φυσικά όμως φαίνεται καθαρά ότι γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί σε μια δικοματική αντιπαράθεση όλο αυτό το σκηνικό. Κυριολεκτικά είδαμε την προηγούμενη περίοδο οι καταγγελίες στον αθλητισμό να επιταχύνουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να αλώσει τις ομοσπονδίες, φτάνοντας στο σημείο να διορίζει ακόμα και φορευτικές επιτροπές, ή η προσπάθεια που γίνεται ουσιαστικά όλο αυτό το σκηνικό γύρω από το εθνικό ή από άλλες καταγγελίες να μπει, να εγκλωβιστεί σε μια αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία αυτή η γενναία πράξη που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν μπροστά και κατάγγειλαν να δώσει όθηση στη δημιουργία ενός συλλογικού πλέγματος που θα υπερασπίζεται τον αδύναμο και ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους που δεν υπάρχουν τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Ιδιαίτερα για τις κοπέλες στο εμπόριο, στον επισιτισμό, στα ξενοδοχεία, σε υπηρεσίες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον κόσμο εκείνον ο οποίος δεν έχει τη δύναμη, τη φωνή ή την αναγνωρισιμότητα και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εργασιακή ζούγκλα, που μέρος αυτής της εργασιακής ζούγκλας είναι και η παραβίαση της προσωπικότητάς του με κάθε είδους βία που ασκείται. Αυτά νομίζουμε ότι σαν κόμμα
πρέπει να εστιαστούν σε αυτό το δημόσιο διάλογο που γίνεται και να συνοδευτούν από μέτρα οργάνωσης, αντίστασης, αγώνα που βάζει μέσα και την υπεράσπιση της προσωπικότητας όταν αυτή διώκεται επικοινοτρόπως. Δύο θέματα που θέλω να θίξουμε ακόμη. Στο πρώτο αναφερθήκατε μόλις τώρα. Τι πρέπει να μας μείνει από αυτή την πικρή ιστορία για να πούμε ότι θα βγει κάτι θετικό στη συνέχεια και ούτως ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Και το δεύτερο, αν εκτιμάτε ότι η παρέτηση της κυρίας Μενδώνη που ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση κατά κόρον θα βοηθούσε αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, η παρέτηση της κυρίας Μενδώνη εντάσσεται σε μια συνολικότερη τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να ζητά παρετήσεις υπουργών, κατά τη γνώμη μας κρύβοντας τη συλλογική ευθύνη της κυβέρνησης στην άσκηση μιας πολιτικής. Από εκεί και πέρα βεβαίως να παραιτηθεί η κυρία Μενδώνη. Όμως μήπως ο κύριος Γιατρομανολάκης είναι άμυρος ευθυνών, όταν την περίοδο που υπήρχαν καταγγελίες πρωτοστατούσε στον υποτιθέμενο κώδικα δεοντολογίας, διατηρώντας και αυτή με βάση τη συλλογική ευθύνη τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο για παιδεραστία Λιγνάδη. Ή εν πάση περιπτώσει με την παρέτηση της κυρίας Μενδώνη λύνεται το θέμα? Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φύγουν από το κάδρο οι ευθύνες της κυβέρνησης και για το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά ιδιαίτερα για τη ζούγκλα μέσα στην οποία αναπτύσσεται μια ολόκληρη τέτοια συστημική κατάσταση, μια ζούγκλα η οποία έχει συνέχειες. Γιατί αυτά τα γεγονότα έχουν βάθος, όλοι λένε ότι γνωρίζαμε, όλοι λένε ότι γνωρίζαμε και προσπάθειες συγκάλυψης στο παρελθόν, μιλώντας για το συγκεκριμένο ή για άλλες περιπτώσεις που επίσης συγκαλύφθηκαν. Άρα δεν είναι άμυροι των ευθυνών αυτοί που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα για το τοπίο το οποίο έχει διαμορφωθεί, για αυτή τη σύψη, τη σαπίλα η οποία βγαίνει και όχι μόνο από πλευράς της δυσοσμίας που δεν μπορούμε να την κρατήσουμε, αλλά να κρατήσουμε την ανάγκη να ενισχυθεί η συλλογικότητα, να ενισχυθεί η δύναμη που έχει ο εργαζόμενος είτε στο χώρο του πολιτισμού είτε σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, να καταγγέλει αυτά τα γεγονότα, να στηρίζεται στα σωματεία του, να στηρίζεται σε μια συλλογικότητα η οποία μπορεί να το στηρίξει σε τέτοιες επιθέσεις που δέχεται. Για να μην νιώθει μόνος και απροστάτευτος και να το καταπίνει και να το ανέχεται και να συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Είπατε γιατί... πριν ότι τα ξέραμε όλοι, δεν τα ξέραμε όλοι. Αυτοί που τα έξεραν όμως όφυλαν να τα είχαν καταγγείλει. Μιλάω για το χώρο του πολιτισμού και ξέρετε, εμείς δεν βάζουμε την πλευρά γιατί τώρα. Τώρα είναι όριμο κάτι και γίνεται. Και καλώς γίνεται. Το κρίσιμο όμως είναι με αφορμή αυτά τα γεγονότα, αυτές τις καταγγελίες, μην αφήσουμε και άλλο χρόνο χαμένο στη δυνατότητα να βρίσκονται ευάλωτοι στην εργοδοτική ασυνδοσία, στην αυθαιρεσία, πόσο μάλλον στην κακοποίηση, άνθρωποι και ιδιαίτερα στον χώρο του πολιτισμού που υπάρχει, ξέρετε, και μια συνολικότερη προσπάθεια μέσα από την ανεργία, την ανέχεια και την προσπάθεια ο άλλος να διεκδικήσει, να εμφανίσει το ταλέντο του, να υποκύπτει σε πιέσεις. Πρέπει λοιπόν να διαμορφωθεί ένα τέτοιο κλίμα στο οποίο θα στέκεται ο άλλος δυνατός στα πόδια του για να αντιμετωπίζει και αυτά τα αποκρουστικά φαινόμενα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση απόψε, κύριε Σοφιανέ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.